Τώρα δεν χρειάζεται να κάνω κάτι από εδώ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τους πρώτα αυτό να είναι πρώτα απ' όλα. Άλλη. Να το βγάλεις από το περίπου της καρφιτσώσης. Αυτό και αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πού είναι το ξεκαρφίτσωμα. Αυτό είναι το ξεκαρφίτσωμα. Α, όχι. Ναι, τέλει. Ποιο φορά. Τι. Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να αρχίσουμε. Μιλάτε πιο δυνατά λίγο. Αν θεωρούσατε σωστό να μην σταματήσουμε εδώ, αλλά με βάση τα όσα διατύχθησαν, τα όσα υπόθηκαν, και στην πραγματοδία που μπορέσαμε να βγάλουμε από τις τρεις αυτές τις μέρες με τις 7 Σεπτεμβρίου, θα μεταφέρουμε σε μια στρατηγική τράπεζα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το ζήτημα όχι μόνο του Ισλαμισμού, αλλά και για το θέμα της αντιμετώπισής του, και ειδικότερα τους φορείς που συμμετείχαν και κυρίως να μπορέσουμε να κάνουμε μια σύνθεση σήμερα για να δούμε τελικά πώς συνδέεται το θέμα της Ισλαμισμού της συνθήκης της συμμετείχης. Εκείνες τις εκλεκτοί καλεσμένοι, συμμετέχουν στην Εκλογική Τράπεζα, κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, δημοσιογράφος, κύριος Νικόλαος Νομικός, δημοσιογράφος, ο κύριος Λουκάς Κατσόνης, είναι εκτός της διευθυντής επιθεώρησης και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ιστορικών Υποθέσεων, και ο συνάδελφος του προσυναθλητικής πατριαρχής Αρχιμανδρίτης, ο Αρίστακος Γρέκας, ο οποίος είναι και διευθυντής του Εργαστηρίου Εκκλησία και Εφορτισμό του Γρέκα. Και οι τέσσερις συνομιλητές παρακολούθησαν τις εργασίες του Στέλνη. Και παρακαλώ να μια πρώτη έτσι, εκτίμηση και μια αποτίμηση των όσων υπόθηκαν και στην οποία να προσθέσουν και τα προσωπικά τους έτσι ενδιαφέροντα και τους μόνο ενδιαφέροντα και τους τοποθετήσεις. Θα με επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με δύο γιον με Γεωργιάδη, ο οποίος είναι από μακριά, από τη Θεσσαλονίκη, και από να ακολουθήσουν οι συνάδελφοι από εδώ. Κύριε Γεωργιάδη, ο λόγος σε εσάς. Κύριε Γεωργιάδη, με ακούτε? Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Θα το βρούμε λίγο τώρα. Μισό λεπτάκι. Να μην κάνουμε χρόνο. Όχι, μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γεωργιάδη, ακούτε? Έχετε κλειστό μικρόφωνο. Μου άνοιξα. Τώρα εντάξει είναι. Ναι. Αρχίστε από εσάς, κύριε Γεωργιάδη, σας ακούμε. Ωραία. Στο θέμα αυτό των εξλαμισμών... σε ό,τι με αφορά του πόντου κυρίως της τραπεζούντος, εκεί αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι υπάρχουν συμπαγείς σε πληθυσμιακές ομάδες σε συγκεκριμένα χωρικά σημεία στην τραπεζούντα και πέριξ της πόλης, οι οποίες μπορούμε να τις ονομάσουμε πρόχειρα ότι είναι ποντιόφωνες ομάδες, δηλαδή είναι ομάδες στις πληθυσμιακές οι οποίες ομιλούν την ποντιακή διάλεκτο με κατατόπους ή ιδιωματισμούς πολύ κοντά σε αυτό που γνωρίζουν οι Έλληνες πόντοι στον αγροτικό χώρο. Και υπάρχει τα τελευταία χρόνια, με την έκρηξη του διαδικτύου και με τις επαφές των ανθρώπων
κυρίως μέσω των ανταλλαγών αλλά και των επισκέψεων ανθρώπων από τον λαδικό χώρο στην περιοχή αυτή, την όσμωση, την επικοινωνία αλλά και την έρευνα, αλλά και το γεγονός ότι πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία σπουδάζουν στην πόλη αλλά και στο εξωτερικό από την περιοχή αυτή βρίσκονται σε μια διαδικασία αναζήτησης μιας προηγούμενης ταυτότητας, θέλοντας να αξίσουν αυτό το παλίμψιστο το οποίο οδηγήθηκε η σύγχρονη τουρκική κοινωνία μετά το 1923, μετά δηλαδή την τυπική διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και την επιβολή του κεμαλικού καθεστώτος. Είναι σε μια διαρκή συζήτηση το ζήτημα της ταυτότητας. Το είδαμε και λίγαν προσφάτως στην Τραπεζούντα πριν από λίγες μέρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν τα επινίκαια. Ο αθλητισμός πολλές φορές δίνει αυτές τις δυνατότητες να υπάρχουν θετικά ή αρνητικά παραδείγματα. Στα επινίκια του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου από την τοπική ομάδα, την Τράπεζα, κλήθηκε Ελλαδίτης μουσικός, λιράρης, πολύ γνωστός, πασίγνωστος, ο οποίος τελικώς ενώ προσεκλήθη, έκανε και πρόβες μάλιστα στο γήπεδο, του αρνήθηκαν το να παίξει μπροστά σε 40.000 κόσμο, γιατί υπήρξαν απειλές από συγκεκριμένο κόμμα εξοκοινωτικό, που είναι μικρό αδερφάκι του κόμματος Εθνικής Δράσης του Ιντερβέντου Μπαξελή. Αυτό ήταν το τελευταίο περιστατικό που συνέβη, γιατί ακριβώς το ζήτημα το ταυτοτικό που έχει να κάνει με το μουσικό όργανο προκειμένου τη Λύρα, αλλά και τους χορούς και τη διάλεκτο, είναι στο γενικό διακύβευμα που η Τουρκία έχει θέσει και επισήμως στις διάφορες αποφάσεις της κεντρικά για το πόντους μεσελεσί, δηλαδή για το ζήτημα του πόντου, όπου εκεί θεωρείται ότι οποιαδήποτε επιστροφή εντός εκτός αγωγικών, σωματική ή νοητική, των απογόνων των Ελλήνων Ορθοδόξων που έφυγαν το 23 μετά τα τραγικά γεγονότα του γενοκτονίας και του ξεριζωμού, δεν είναι δυνατή και σωστή, και ότι θα πρέπει να περικλείονται οι σχέσεις αυτές στο κλασικό μοτίβο της δεκαετίας του 30 και των κατοπινών δεκαετιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν την περίοδο εκείνη, με τα κλασικά στερεότυπα σε ό,τι έχει να κάνει με όλα αυτά τα πολιτιστικά πρότυπα. Αυτή την περίοδο έχουμε μία προσέγγιση διαφορετική. Είδαμε και τον Μέρτ Καγιά, ο οποίος είναι ακόμα στην Ελλάδα και μίλησε και στο συνέδριο, και είναι ένα παιδί από τον Δυτικό Πόντο, ο οποίος έκανε αυτή την έρευνα για να βρει τη δική του οικογένεια, η οποία κατάγεται απευθείας από ελληνικό δέντρο. Υπάρχουν συγγενείς στην Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν το ζήτημα των ορφανών που παρέμεναν εκεί και έχουν εξλαμιστεί είναι ζέων και ρέει αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχουν και αντιδράσεις βεβαίως. Και την άλλη πλευρά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, είναι στην Γερμανία, στην Ολλανδία, είναι ακόμα και παιδιά που ζουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, που έχουν αυτές τις καταγραφές και τις καταβολές και προσπαθούν ακόμα κυρίως μέσω της μουσικής, πρέπει να πούμε εδώ, γιατί το πολιτικό ζήτημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το πιο εύκολο κομμάτι εντός εισαγωγικών από τα δύσκολα είναι να υπάρξει μια πολιτιστική όσμωση μέσω του τραγουδιού, μέσω της μουσικής. Εκεί βλέπουμε ότι έχει αναπτυχθεί με μεγάλο ενδιαφέρον μια μουσική συνεργασία ένθεν και ένθεν, κυρίως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, την περιοχή της Τραπεζούντας. Αλλά παρατηρώ ύστερα από 26 ταξίδια μου στην περιοχή του Πόντου, γνωρίζοντας δηλαδή από το 2000 που πήγα, όταν κυβερνούσε η κυβέρνηση κεμαλική, πάλι τότε ήταν συγκυβερνήτης ο Μπαξελή, δεν είναι τυχαίο, το 2000 που είχα πάει την πρώτη φορά, μέχρι και σήμερα, παρατηρώ, ύστερα και από τις τελευταίες απελάσεις αρκετών ελλαδιτών ποντίων που πήγαν πέρυσι και πρόπερυσι στον Πόντο και από το 2020 το Φεβρουάριο που υπάρχει αυτό το διάταγμα που λέμε, του Ερντογάν, που απαγορεύει σε αρκετούς ποντίους που έχουν κάποιο ρόλο στη χώρα να επισκεφθούν την Τραπεζούντα, έχουν τα πράγματα δυσκολέψει πάρα πολύ. Και αυτό, κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι δεν είναι παραγωγικό, υπό την έννοια ότι αφήνει ερωτήματα και δημιουργεί αρνητικά αντανακλαστικά στους ανθρώπους εκεί, όταν βλέπουν να διώκεται ένας λιράρης. Τους φαίνεται πάρα πολύ παράξενο και περίεργο τι κακό μπορεί να κάνει η λίρα, η μουσική, σε μια περιοχή όπως είναι η Τραπεζούντα, που είναι η μάνα της λίρας, είναι η πατρίδα της λίρας του Πόντου, είναι η Τραπεζούντα. Άρα λοιπόν οι ίδιοι οι Τούρκοι πολιτικοποιούν, ενώ το καθεστώς, πολιτικοποιούν την ταυτότητα καθημερινά. Υπάρχει το ζήτημα της Παναγίας Σουμελά και της διαχείρισης των ιστορικών μνημείων στην περιοχή αυτή. Η Παναγία Σουμελά, που είναι το πλέον σεβαστό για τον ποντιακό ελληνισμό καθίδρυμα, μοναστήρι, μουσείο, μνημείο, το οποίο
καθαρά η αποκατάστασή του έχει μπει σε μια τουριστική βάση. Πρόσφατα είδαμε μάλιστα ένα συγκρότημα με μουσική hip-hop, ενώ απαγορεύεται στους Έλληνες πολιτείους να κάνουν οτιδήποτε άλλο και έρχεται η ασφάλεια και τους βγάζει έξω αν βγάλουν μια λίρα, παραδείγματος χάρη. Εκεί οι τουρκικές αρχές έδωσαν άδεια για να κάνει ένα πάρτι πριν από, δεν έχει πάρα πολύ καιρό, πριν από ένα-δύο μήνες, να γίνει ένα πάρτι με τραγούδια που δεν έχουν καμία σχέση, με μια μουσική hip-hop που δεν έχει καμία σχέση με το χώρο και με το λατρευτικότητα της μονής. Υπάρχει το ζήτημα της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντος, που είναι ένα ζήτημα περιφερειακό με την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, όπου εκεί και η Αγία Σοφιά της Τραπεζούντος, που είναι ένα εμβληματικό μνημείο που στέκει ολόκληρο με τη στέγη του δηλαδή, δεσπόζει μπροστά στο θαλάσσιο μέτωπο της Τραπεζούντας, έγινε και αυτή η τζαμή πριν από μερικά χρόνια. Υπήρξαν αντιδράσεις ακόμα και από ντόπιους, οι οποίοι ζουν στην περιοχή, ίσως και για λόγους εμπορικούς, γιατί χάνεται η αξία του ως μνημείου, ενώ εισιτήρια κτλ. Και γενικότερα η κοσμικότητά του. Και γενικώς στην περιοχή του Πόντου το ζήτημα των πρώην εξισλαμισμένων νυν Τούρκων πολιτών, γιατί πάρα πολλοί φυσικά έχουν και τουρκική συνείδηση. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι έχουν αυτή κάποια υπολανθάνουσα συνείδηση, είτε ελληνική είτε ρωμαϊκή κτλ. Είναι όμως αυτή η πληθυσμιακή θύλακη, που να του ονομάσουμε, στην περιοχή Τόνιας, Ματσούκας, Σουρμένων, Όφεως και μέσα στην Τραπεζούντα, που διατηρούν τον πολιτιστικό θησαυρό που έχουν παραλάβει και θέλουν να έχουν μια αναγνώριση για το τι συνέβη, και όσοι μπορούν και προχωρούν μετά σε πανεπιστημιακή κατάρτιση, κυρίως στην Κωνσταντινούπολη σε μεγάλα δυτικά πανεπιστήμια ή στο εξωτερικό, ή έρχονται στην Ελλάδα, όπως ο Μέρτ, ο Καγιά, αρκετοί από αυτούς βρίσκουν το δρόμο. Το ζήτημα βέβαια είναι η δρακόντι ποινική νόμη στην Τουρκία. Ξέρετε, το 301 άρθρο του ποινικού κώδικα της Τουρκίας περί προσβολής του τουρκισμού και της διαίρεσης του τουρκικού κράτους. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα στο να μπορέσει ένας νέος πολίτης να έρθει σε μια αυτοδιάθεση, ενώ πολιτιστική, εθνική, οτιδήποτε άλλο, ή να ξαναβρει το νήμα με το παρελθόν, διότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος φόβος, βλέποντας ανθρώπους εκατομμυριούχους να μπαίνουν με εσόδια στη φυλακή, όπως ο Σμά Καβαλά, ή ένας πρόεδρος του Τρίτου Κόμματος, συμπρόεδρος ο Σελαχετίν Τεμπερτάς, να είναι στη φυλακή, χωρίς κατηγορητήριο. Αυτό πάει το μήνυμα προς τα κάτω, ότι δεν πρέπει να αναδεικνύουν ζητήματα τακτοτικά, τα οποία αυτοί αμέσως θα συνδέουν με το ζήτημα της ενιαίας ύπαρξης της κρότησης του κράτους. Όταν όλα τα ζητήματα ταυτότητας μπαίνουν απευθείας στο ζήτημα του ενιαίου του κράτους, ο διαμελισμός, ο μισιονεαρισμός, μιλάνε κυρίως για αυτή τη λέξη, δηλαδή, ότι έρχονται οι πρώην Ιεραπόστολοι για να εκχριστιανίσουν εκ νέου το Ρουμ Μιλετή, δηλαδή το προηγούμενο βασίλειο του Πόντου. Όλα λοιπόν μπαίνουν σε μια λογική η οποία είναι πάρα πολύ σκληρή και πολύ απαιτητική, ακόμα και για τα πιο απλά πράγματα. Είδαμε, ας πούμε, στην Καθολική Εκκλησία Σάντα Μαρίνα, εκεί στην Τραπεζούντα, υπήρξε ένα δυσάρεστο πολύ γεγονός πριν από μερικά χρόνια με τον καλό ιερέα του Σαντόρο, τον Ανδρέα του Σαντόρο. Και γενικότερα, ακόμα και αυτή η Εκκλησία που είναι καθολική, δεν είναι ορθόδοξη και αφορά κυρίως το Βατικανό, ακόμα και εκεί υπάρχει πίεση. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πέρυσι φρόντισε, μπήκε εκεί, έκανε μία λειτουργία εκεί μέσα στο ναό. Γενικότερα η πίεση, ειδικά σε ό,τι διασυνδέει την ταυτότητα με την προηγούμενη θρησκευτική καταγωγή, είναι πάρα πολύ έντονη, σε βαθμό που μπορεί να δημιουργήσει αρκετά θέματα σε αυτούς οι οποίοι θα θέλουν να αναπτύξουν μια τέτοια δραστηριότητα. Το σημαντικό όμως είναι ότι υπάρχουν τα δίκτυα συνεργασιών των απλών πολιτών μέσω του διαδικτύου, κυρίως στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, μέσω για αυτούς τους ανθρώπους. Και όσο αυτό το θέμα έχει να κάνει και με την πορεία των λειτουργικών, όσο τα λειτουργικά στενεύουν και ζορίζουν όπως το διάστημα που διανύουμε τώρα, τόσο και τα πράγματα δυσκολεύουν και σε αυτό το επίπεδο. Όταν υπήρχε μια πιο χαλαρή, άνετη διακύμανση των λειτουργικών, υπήρχαν τα και θετικά κενά, τα οποία μπορούσε κανείς μέσα σε αυτά τα κενά να λειτουργήσει είτε από εδώ είτε από εκεί. Αυτή η περίοδος πάντως, κατά την άποψή μου, ύστερα από τη δική μου παρουσία 22 χρόνια εκεί, τη θεωρώ την πιο στενή, την πιο δύσκολη, την πιο δυσάρεστη, υπό την έννοια ότι έχουν φαλκιδευτεί και οι ανθρώπινες σχέσεις. Διότι στις απελάσεις που συνέβησαν πριν από λίγο καιρό ελλαδιτών, είναι άνθρωποι πολύ αγαπητοί στην Τραπεζούντα και έτσι
Φανταστείτε λοιπόν την έκπληξη των απλών εντοπίων τραπεζουντίων όταν βλέπουν φίλους τους από την Ελλάδα να θεωρούνται περζόνα νογκράτα, υπονοώντας το τουρκικό κράτος ότι αυτοί έχουν κάνει κάτι πολύ κακό για την εθνική ενότητα της Τουρκίας. Αυτό δημιουργεί και ψυχολογικά χάσματα και ψυχολογικά προβλήματα, διότι χαλάνε και φιλίες, χαλάνε και συνεργασίες, χαλάνε και γενικότερα στέρες δομημένες, συγγενικές, θα έλεγα πολλές φορές, σχέσεις, οι οποίες σε αυτή την περίπτωση μπαίνουν στη μέγενη αυτής της πίεσης, η οποία, επαναλαμβάνω κατά την άποψή μου, είναι από το 2000 που πήγα μέχρι σήμερα και έχω πάει πάρα πολλές φορές, δεκάδες φορές, είναι ίσως αυτή τη στιγμή στην πιο δύσκολη φάση σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή της Τραπεζούντας και τις σχέσεις τους με τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν ήταν έτσι ούτε η ομάδα της Τραπεζούντας, η Τραπεζοσπορ, δεν ήταν έτσι η κινήση των πολιτών. Υπήρχε τα τελευταία χρόνια, το παράδοξο είναι ότι ο Ερντογάν ξεκίνησε αυτό το άνοιγμα στα χωριά αυτά και σε αυτές τις περιοχές. Έκανε έργα δηλαδή που δεν είχαν γίνει ποτέ τα προηγούμενα χρόνια στην περιοχή. Τους άνοιξε, ας πούμε, στην Τόνια, ένα πεντακάθαρο, δηλαδή ποντιόφωνος χώρος από το 1700, που ήταν όλοι εξλαμισμένοι και τους ξέρουμε προσωπικά, ξέρουμε τις οικογένειές τους, ξέρουμε και τα προηγούμενα ονόματά τους. Υπήρχαν μπάρες όπως είχαν υπομάκη στη Θράκη. Είχα υπηρετήσει τη θεία μου στη Θράκη, πάνω στον Εχήνο, θυμάμαι τις μπάρες. Μπάρες στην Τόνια, αντιστοίχως είχαμε μέχρι το 2005, τότε τις κατέβασε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν έκανε έργα εκεί, και έργα για τον τουρισμό και για την οτοπία. Και το παράδοξο είναι ότι ο Ερντογάν πάλι ο ίδιος κλείνει το δρόμο σε αυτούς τους ανθρώπους και τους ξαναοδηγεί σε μία υποπτιοποίηση τους, αυτό που λένε ο ρουμ ροχουνού, δηλαδή ότι μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι δηλωτικά κρυμμένοι, πρώην χριστιανοί, πρώην Έλληνες κτλ. Αυτό συμβαίνει ακόμα και σε διαμαρτυρίες κατοίκων στα χωριά του Όφεως για το περιβάλλον και στην Τόνια, που διαμαρτύρονταν για τα φράγματα, τα φαρονικά που κάνει ο Ερντογάν εκεί. Αμέσως το θέμα πήγε στο ταυτοτικό ελληνικό, ότι αυτοί κάτοικοι που διαμαρτύρονται για τα φράγματα, τα οποία καταστρέφουν τα χωριά τους στα βουνά του Όφεως και της Τόνιας, αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν επειδή είναι κρυφοέλληνες. Άρα λοιπόν, όταν το επίσημο κράτος και οι διορισμένοι από το κράτος αυτοδιοίκηση σε επίπεδο ονομαρχίας, και τώρα και οι δήμαρχοι από ό,τι βλέπω, και αυτοί είναι στο ίδιο στυλ, δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει, οτιδήποτε έχει να κάνει με την κοινωνική οργάνωση, με τον πολιτισμό, με τις ανθρώπινες σχέσεις, το καθοδηγούν προς το ταυτοτικό ζήτημα και από το ταυτοτικό ζήτημα κατευθείαν στο ζήτημα του διαμελισμού και της εθνικής καθαρότητας της Τουρκίας, είναι σαφές ότι τα πράγματα ολοένα και τα δυσκολεύουν και από τη στιγμή που τα ελληνοτουρκικά πηγαίνουν όπως πηγαίνουν, τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα για το επόμενο διάστημα. Παραδείγματος χάρη είδα τον Κρέμι Μάμογλου, ο οποίος είχαν γίνει πάρα πολλά θετικά σχόλια και για αυτόν τον κύριο, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, της Μητροπολιτικής Περιοχής, και τελευταία και πριν δύο μέρες τα μηνύματά του στο Twitter και στο διαδίκτυο ήταν σχεδόν βγαίνανε από το στόμα των γκρίζων λύκων, διότι και αυτός ο άνθρωπος πιέστηκε πάρα πολύ, φαντάζομαι, διότι και γι' αυτόν έγιναν πάρα πολλές καταγγελίες για το ίδιο θέμα του εξλαμισμού ή της προηγούμενης καταγωγής. Άρα όποιον θέλει η καθιστική ατάξη να τον οδηγήσει στο περιθώριο, μπορεί να του δώσει το προσωνύμιο ή αν θέλει τη ρετσινιά του Έλληνα ή του χριστιανού, του πρώην εξλαμισμένου. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ στην Τουρκία, και ειδικά στον Πόντο που έχω μια ιδιαίτερη και από καταγωγή, αλλά και από τα ρεπορτάζ που έχω κάνει, ότι ξαναγυρνάμε σε ένα discrimination, δηλαδή σε ένα κυνήγι μαγισσών, σε έναν νεοοθωμανικό μακαρθισμό, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτούς τους ανθρώπους που απλώς ψάχνουν να δουν ποιοι είναι, ποιοι ήταν οι πρόγονοί τους. Βρήκαμε ανθρώπους που αναγνωρίζουν την καταγωγή τους, αλλά αν είμαστε Τούρκοι, αυτά ήταν παλιά. Ναι, ο προπάπος μου ήταν έτσι, ναι, τα ξέρουμε όλα, έτσι είναι, αλλά πλέον είμαστε Τούρκοι πολίτες και ζούμε στο πλαίσιο της Τουρκίας. Αλλά και αυτούς ακόμα τους ανθρώπους, αν θα θέλανε να το πούν αυτό δημόσια, και αυτούς ακόμα θα μπορούσαν να τους πιέσουν. Αυτή εν ολίγης είναι η κατάσταση σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή, με το δικό μου θέμα, στο οποίο ασχολούμαι πισταμένος 25 χρόνια και στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δουλειάς στην ΕΡΤ, αλλά και ως πολίτης ποντιακής καταγωγής που έχουμε. Τώρα, εγώ έχω και συγγενείς προσωπικά, ο ίδιος, στην περιοχή της Κερασούντας, εξαίματος, οι οποίοι αναγνωρίζουν
ξέρουμε ακριβώς από ποιο σώμα καταγόμαστε μαζί, είναι κοινό το σώμα μας. Είναι άνθρωποι που είναι και ακαδημαίες πανεπιστημίου καθηγητές, είναι άνθρωποι πολύ καλά προδηλημένοι στην τοπική κοινωνία. Και αυτό φυσικά εγώ το κρατώ σε επίπεδο ανωνυμίας, αλλά είναι σαφές ότι πάρα πολλές οικογένειες στην Ελλάδα και στον Πόντο έχουν ακόμα και κοινούς συγγενικούς δεσμούς και έρχονται πλέον και επαναβρίσκονται αυτές οι οικογένειες, όπως η περίπτωση του ΜΕΡΤ, είναι κι άλλες. Και να φανταστείτε και να είστε βέβαιοι ότι αν το νομικό καθεστώς και η πολιτική κατάσταση ήταν διαφορετική στην Τουρκία, θα είχαμε έναν οριμαγδό αναγνωρίσεων, όπως έγινε με το χάρτη του Μαγιού του 1856, όπου η μισή τραπεζούντα ξαναγύρισε στο χριστιανισμό με το διάταγμα του χάρτη του Μαγιού, που αναγκάστηκε στο πλαίσιο της ανεξιθρησκείας η Οθωμανική Αυτοκρατορία να αφήσει τον κάθε κάτοικο να δηλώσει τη θρησκευτική του πίστη. Αν θα υπήρχε ένα χάρτη του Μαγιού σήμερα στον Πόντο, πιστεύω ότι θα είχαμε σχεδόν κάτι παρόμοιο με το 1856. Δεν ξέρω αν το 2056, μετά από 200 χρόνια, θα ήταν αυτό εφικτό. Εγώ πάντως θα το ευχόμουν. Αυτά ήθελα να σας πω από την πλευρά μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε μου δώσει τη δυνατότητα να σας μιλήσω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πραγματοποιήσαμε στο ελληνικό. Ήταν πάρα πολύ πρόεδρε στις επίσης αυτές τις μέρες στις εκκλησίες του Διεθνού Συνεδρίου και του Ελληνικού. Προσεγγίστηκαν επιστημονικά αρκετές πτυχές του θεολογικού εξισφαλισμού. Κάτι που αξίζει να σημειώσουμε, γιατί ο συγκλανισμός, όπως είπατε, στις αξιμένες είναι σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως είδαμε, κατά την περίοδο της κοινωνικής αυτοκρατορίας. Δύο χαρακτηριστικά είναι η έννοια του συγκριτισμού, η αναπολή έντονη συγκριτισμού, πάντα είχε. Ο συγκριτισμός ίσως βοήθησε σε διάφορες τοπικές νομοθεσίες την εξάπλωση του κλάδου, γιατί όπως υπόθηκε στο συνέδριο, δεν ζητούσαν καθ' αυτούς σε όλες τις περιπτώσεις την άνοιξη του Χριστού, απλώς την προσχώρηση του χριστιανισμού και απλώς την προσχώρηση στο Ισλάμ, γιατί είχε κάποια κοινά συμμετοχή με τον χριστιανισμό, οπωσδήποτε όμως χωρίς στην αναγνώριση του θεότητας του Ιησού Χριστού. Αυτός ο συγκριτισμός ήταν ένα γόνιμο έδαφος, έτσι ώστε να ενεργήσουν, όπως ακούστηκε, τα διάφορα διαφορετικά τάγματα, χρησιμοποιώντας τα λέγαμε με σύγχρονους όρους την ήπια ισχύ, το soft power, με τις φιλανθρωπίες, έτσι δημιουργούσαν ένα συναισθηματικό περιβάλλον, ένα χώρο που ο καθένας μπορούσε να το δει, αν θέλετε, και όχι ακριβώς διασκέδαση, αλλά και σε, ως έναν χώρο τεκές που θα μπορούσε να συζητήσει, να διασκεδάσει και λίγο και να έχει και μια μεταφυσική προοπτική. Αυτή η ήπια ισχύ των φυσικών πραγμάτων ήταν πάρα πολύ σημαντική, όπως αναπτύχθηκε τουλάχιστον από δύο-τρεις συζητητές και μπορούμε να καταλάβουμε πως αυτά τα πράγματα λειτουργούσαν και ως θρησκευτικοί διπλωμάτες. Δηλαδή, προετοίμαζαν ένα πεδίο, έτσι ώστε έκαναν διαμεσολαβήσεις μεταξύ των πληθυσμών, των χριστιανικών και άλλων πληθυσμών, γιατί όπως ακούστηκε υπήρχαν και άλλες μουσουλμανικές αιρέσεις μεταξύ του Συνδικού και Συνδικού Ισλάμου και διάφορες άλλες τοπικές σέκτες. Πού θέλω να καταλήξω με αυτό, με το θρησκευτικό συγκριτισμό. Σήμερα ζούμε σε ένα συγκριτιστικό περιβάλλον, σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο. Βέβαια, οι εξισφαλισμοί δεν γίνονται με τον τρόπο που έγιναν
τότε, το λιμό του Σαντός, στην περίοδο που αναλύθηκε και έπαιξαν οι συγκρίσεις. Όμως, ήδη εσύ του Ισλάμ και σήμερα προβάλλεται με πάρα πολλούς τρόπους. Έρχεται ένα ευαίσθητο σημείο, όπως είδαμε, πέρα από τα προνόμια και τους αποκλεισμούς, βάσει αυτού του συγκριτικού υποστρώματος, αναφέρθηκαν ότι ένα μεγάλο μέρος των εξισλαμιστών έγιναν με τους μικρούς γάμους. Άρα έχουν ένα συγκριτιστικό περιβάλλον, είχαν τότε ένα ανάλογο συγκριτιστικό περιβάλλον στον κόσμο και σήμερα, στις σύγχρονες κοινωνίες. Οι μικροί γάμοι είναι αυτόνομος παρατηρείτες και μάλιστα σε πολλές χώρες προηγμένες πολιτισμικά της Δύσης, αρχίζει να είναι ένα γεγονός. Δηλαδή, ένας άθεος να παντρεύεται ένα μία μουσουλμάνα και όλη η οικογένεια να έχει αυτό το χαρακτήρα πλέον, ή κάποιος χριστιανός να παντρεύεται ένα μουσουλμάνο, μουσουλμάνα ή χριστιανή και να φέρνει και μία διαφορετική μορφή σιγά σιγά την κοινωνία. Άρα δεν έχουμε ακριβώς ένα εξισλαμισμό, αλλά ήθελα να καταλήξω σε ένα συγκριτιστικό υπόστρωμα. Η ίδια η σπίτι του Ισλάμ, όπως λειτουργήσε τότε, ενδεχομένως να λειτουργεί και σήμερα, και η μικρή γάμη είναι επίσης ένα θέμα που, όπως αποδείχθηκε, συνέβαλε αρκετά. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Το ερώτημα είναι το εξής. Έχουμε χριστιανικούς πληθυσμούς ως υποκλήτων κατά την Οθωμανική περίοδο, οι οποίοι είτε με τη δική τους βούληση, είτε με κάποια προνόμια, είτε με τη βία, όπως αναλύθηκαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, προσήλθαν προς εχώρισαν στο Ισλάμ. Κάποιοι από αυτούς μετανόησαν και έγιναν νεομάρτυρες. Λοιπόν, σύμφωνα με τη σύγχρονη, όπως κατανοούνται βάσει του ΟΗΕ, 1948, τα πρόβλημα δικαιώματα περί θρησκευτικής ελευθερίας. Έχουμε περιπτώσεις χριστιανών, δηλαδή έχουμε το κύμα από χριστιανοί να γίνονται μουσουλμάνοι. Γιατί δεν έχουμε περιπτώσεις από μουσουλμάνους να γίνονται χριστιανοί? Νομίζω το ερώτημα απαντάτε με αυτό που προκύπτει με τους νεομάρτυρες. Δεν έχουμε την αντίστροφη κίνηση, γιατί η αντίστροφη κίνηση τι σήμαινε? Να χάσει τη ζωή του κάποιος. Ιδιαίτερα δε αν το δήλωνε. Άρα έχουμε την κίνηση από τον χριστιανισμό στο Ισλάμ, αλλά δεν έχουμε αντίθετη κίνηση. Και γιατί δεν έχουμε την αντίθετη κίνηση από τον Ισλάμ στον χριστιανισμό? Γιατί, όπως υπόθηκε σε κάποιες συζητήσεις, οι μη μουσουλμάνοι ήταν οι τύποι δεύτερη σε εισαγωγικά κατηγορία μειωμένα προνόμια και βάσει της Σαρίας και άλλων νομοθεσιών της ήταν αυτό το να από μουσουλμάνους να διαλέξει κάποια άλλα θρησκεία, άλλη θρησκεία, ή χριστιανός ή Εβραίος δεν ήταν αποδεκτό και αυτομάτως αφαιρούσε τη ζωή του. Ή θα έπρεπε να ζει ως κρυπτοχριστιανός. Άρα, σύμφωνα με τη σημερινή κατανόηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν υπήρχε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία θρησκευτική ελευθερία. Υπήρχε θρησκευτική ανοχή ενδεχομένως. Αλλά σύμφωνα με τη σύγχρονη κατανόηση της άσκησης της θρησκευτικής έκφρασης και λατρείας, δεν υπήρχε αυτή τη δυνατότητα κάποιος να επιλέξει ελεύθερα να αλλάξει μια θρησκεία. Οπωσδήποτε υπήρχε το μιλέτ των χριστιανών, των Εβραίων που ασκούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Αλλά υπήρχε ένας περιορισμός όσον αφορά την αλλαγή θρησκείας
αλλά γνωσήματος. Αντιθέτως, οι νομοθεσίες της Οικουμενικής Πατριαρχίας ευνοούσαν τη μετακίνηση από το Ισλάμ, από το χριστιανισμό προς το Ισλάμ, από τον Ιουδαϊσμό στο Ισλάμ. Αυτό έτσι ίσως χρειάζεται μια περαιτέρω έρευνα για να δίνει μια λεπτομερή έτσι, εξαγωγή συμπερασμάτων και όπως όλοι γνωρίζουμε, κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρχαν περίοδοι μεγάλη είτε της θρησκευτικής ανοχής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε, είχε ένα ενιαίο, μια ενιαία ας πούμε, γραμμή σε αυτό, αλλά και ήταν και περιπτώσεις περιόδων ή σε χρονικών περιόδων ή τοπικά που τα πράγματα ήταν πιο ελαστικά ή και πιο βία. Αυτά προς το παρόν. Στο δεύτερο κύκλο θα μπορούσαμε να πούμε. Ευχαριστώ. Πάρα σε αυτό το ζήτημα, παρόλο που είχα την τύχη κάθε μια μητέρα η οποία τα πρώτα εξαιρετικά και τώρα μου κάθεσε να διαβάσω πρέπει να παίρνει 14 χρόνια. Δουλεύω 30 χρόνια με τον Αθώδη, με τον Σνό. Έχω δουλέψει πάρα πολύ με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι ζουν σε αυτούς τους σύνορα που καλούμε Μαγκρέπ και Λεπάντε. Έχουμε πληθυσμούς εκεί, οι οποίοι βεβαίως ζουν με σε ένα καλό καθεστώς με τις εκεί χώρες, αναφέρουμε για παράδειγμα στην Ιορδανία ή σε χώρες της περιοχής, δεν έχουμε τέτοιους προβλήματα να τους πιέζουμε φανερά. Η πίεση, αν έρχεται, έρχεται υπόγεια και έρχεται μόνο από άλλες κοινωνικές ομάδες και από κοινωνικές πολιτικές. Το κύριο Χριστουργικό Γραμματέα Πολυμιλισμού για πάρα πολλά χρόνια έχει δουλέψει με αυτές τις περιοχές, έχει φέρει χιλιάδες παιδιά από τη Συρία, έχει φέρει παιδιά από την Ορδανία, κάθε χρόνο δηλαδή, η γραμματεία που είναι έχει φέρει συνεχίζει στα 70.000 παιδιά στην Ελλάδα, πολλά από αυτά τα παιδιά είναι από αυτές τις περιοχές. Βεβαίως τα προγράμματα αυτά λόγω της πανδημίας τώρα έχουν λιγάκι παγώσει, όμως έχω την αίσθηση ότι αυτό το συνέδριο που φώτισε τόσο πολύ αυτές τις πτυχές αυτού του κοινωνικού φαινομένου που έφερε τους ανθρώπους του δικού μας που κάποτε μπορεί να ήταν οι μειονότητες σε αυτές τις χώρες σήμερα να είναι μικρές μειονότητες, μας βοηθά ίσως το πώς θα εφαρμόσουμε καλύτερα αύριο αυτές τις πολιτικές. Έχω την αίσθηση ότι πέραν από τον πολύ χρήσιμο να αναλύσουν την ίδια σε αυτό το συνεδρίο, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στο να δουλέψουμε με τα παιδιά, να δουλέψουμε προγράμματα και να φέρουμε παιδιά από εκεί, καθώς και να λειτουργήσουμε προγράμματα επί τόπου. Νομίζω ότι αν και η πολιτεία καταβάλει ή έχει καταβάλει σοβαρές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση, συχνά δεν κατορθώνει να φτάσει να βγει στην κρίση νερό. Όταν δηλαδή το 2015-2016 είχα την τύχη να επισκεφτώ ας πούμε τους Έλληνες, τους πρώτες ανθρώπους στο Αμάν, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί μου εξήγησαν οι άνθρωποι ότι ενώ είχαν ένα πολύ καλό σχολείο για τα παιδιά, σχολείο που μπορούσαν να πηγαίνουν και για δάσκαλους. Πήγε μια δασκάλα λοιπόν εκεί, εδέχθη να πάει, του χαιρέτησε τα Χριστούγεννα, είπε παιδιά πάνε να κάνω στο σπίτι οι αποπές με τους φοιτητές μου στις δουλειάτικες να κάνω τις γιορτές και μου λένε οι πατριώτες εκεί στο Αμάν, πά δεν νομίζουμε να γυρίσει, γιατί είναι παιδιά, γιατί η αντιληστία που λαμβάνει είναι εξαιρετικά μικρή και εμείς δεν έχουμε τέλος πάντων και το χρονικό για να τη συμπληρώσουμε. Λοιπόν, ότι συνέβαινε σαν και αυτό, πρέπει να μας οδηγήσουν να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τους δικούς μας ανθρώπους που είναι εκεί και να δώσουμε λίγο πιο επιμελή προσοχή. Τι
δεν ξέρω ακριβώς τι πολιτικές πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να έχω προβλήματα που στις δεν έχουμε δάσκαλους στο αμάξι της Ουκρανίας να κοιτάξει ειδικά στα παιδιά μας, διότι δεν φτάνουμε χρήματα. Όταν ήρθαμε τον δέσποτα στο Αμάν, πήγα στην Εκκλησιά, απόλαυσα την Τουρκία, αν είναι η Αραβική βεβαίως, λέω κάποια στιγμή, δέσποτα, τι θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε. Και μου λέει, παιδί μου, αν πραγματικά θέλεις να κάνεις για μας, μπορείς να μας στείλεις ένα νέα μπορεί να μας στείλεις ένα άλλο που θα μπορεί να ψέλνει ελληνικά. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Ξέρεις τι σημαίνει για μας να μην έχουμε Ιερουσά του Κέρα, γιατί ήταν μόνο αραβικά θα μπορούν να ψέλνουν ελληνικά. Όταν πήγαμε στην Τρίπολη και μίλησα εκεί με το Δέσποτα, επίσης μου λέει, εμείς καταβάλλουμε μια σοβαρή προσπάθεια τώρα για να αλλάξουμε ψαλτική πατρία. Εγώ λοιπόν αισθάνομαι ότι η πατρίδα πραγματικά προσπαθεί να στηρίξει τους εκείνους μας πληθυσμούς, ίσως θα πρέπει να αφορμή τέτοια συνέδρια να εστίξουν λίγο περισσότερο. Αλλά στο πεδίο, να πάμε να δούμε δηλαδή τα μικρά προβλήματα που μπορούμε να έχουμε. Στη Δαμασκό έχουμε μια εξαιρετική κοινότητα, έχει πάνω από 100 χρόνια ζωής. Πολλοί εκεί είναι παλιοί Ρωμοί, αντιοχείς, πολλοί πήγαν μετά την καταστροφή του 22, πήγαν να δουλέψουν στους γαλλικούς σιδηροδρόμους περισσότεροι και τελικά παραμείναν εκεί. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι αυτό το οποίο μπορεί να μας φωτίσει στο να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο τους εκεί χώρους και να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε λίγο περισσότερο εκεί με τα παιδιά μας, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και την επαφή των δικών μας κοινοτήτων με τις λιγύρες κοινότητες. Δεδομένου ότι ο ελληνικός πάντα έχει μια κοινωνικότητα στον πολιτισμό του και νομίζω ότι η παρέα των δικών μας ανθρώπων με τους όλους εκεί πληθυσμούς μπορεί σίγουρα να βοηθήσει σε εμβάθυνση της φιλίας μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών και τελικά να βγει κάτι καλύτερο για τους αυριανούς πολιτισμούς που είναι ο Μισόλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσφαση του Δήμου. Πρέπει να δώσουμε το λόγο στον κύριο. Ναι, ναι. Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε? Ναι, ακούτε? Πολύ καλά. Ωραία, ωραία. Εγώ θα ήθελα από την πλευρά μου να σας συγχαρώ για το πολύ σημαντικό συνέδριο που δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρεθώ από κοντά. Ένα ταξίδι μαζί με την περίοδο της Δημοκρατίας στο Βιετνάμ δεν μου επέτρεψε να είμαι μαζί σας, αλλά παρακολουθώ από κοντά το σπουδαίο και σημαντικό έργο που κάνει το Ινστιτούτο της Βενετίας, το Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών. Εξ όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που ένα τέτοιο συνέδριο με το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιείται. Ένα συνέδριο που πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μια και μέσα από την επιστημονική έρευνα που εσείς κάνετε, είναι σημαντικό για εμάς, την πολιτεία, να αντλεί συμπεράσματα. Και μέσα από αυτά τα συμπεράσματα να βλέπουμε πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμόσουμε από εδώ και πέρα. Τέτοιου τύπου δράσεις καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές για μας. Υπερβαίνουν κατά πολύ τα σύνορα της Ελλάδας, αλλά συνομιλούν άμεσα με τον απανταχού ελληνισμό. Με την ορθοδοξία ανά τον κόσμο και για μας αυτό είναι το σημαντικό. Ξέρετε, η πίστη και η γλώσσα είναι τα δύο πράγματα που είναι το νήμα στην ουσία που συνδέει τον ελληνισμό ανά τον κόσμο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα ανεκτικότητας, μια χώρα δημοκρατίας. Η πίστη μας είναι μια τέτοια πίστη. Είναι πίστη αγάπης στον πλησίον. Άρα, για μας το να παρακολουθούμε τέτοιο τύπου συνέδρια από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη να αναδεικνύεται πραγματικά το τι συνέβη στην ευρύτατη περιοχή
ποιοι ήταν αυτοί που χρησιμοποίησαν θρησκείες ως εργαλεία για να αλλάξουν πράγματα στην περιοχή μας, είναι πάντα, πάντα χρήσιμο. Οπότε θα ήθελα να συγχαρώ πραγματικά όλους τους συμμετέχοντες. Θα ήθελα να σας πω ότι θα δω τα συμπεράσματα του συνεδρίου, θα τα δω με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί επιμένω ότι η επιστημονική έρευνα και τα συμπεράσματά της είναι εργαλεία που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύνδεση και πραγματικά θεωρώ ότι στη φάση, στην τελευταία του φάση του Ινστιτούτου της Βενετίας κάνει μια εξαιρετική δουλειά, μια δουλειά εξωστρέφειας που πραγματικά την στηρίζουμε στο Υπουργείο με όλες μας τις δυνάμεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αισθάνομαι λίγο τυχερός γιατί μιλάω με τον τέλος από τον κύριο, οπότε μπορώ να το εκπαιδεύσω με πιο μεγάλη ευκαιρία. Θα ήθελα να πω το εξής, ότι εγώ δεν έχω μεγάλη σχέση με την θεολογία, με τον θεολόγο. Όπως οι κοντές μας είναι στην γεωπολιτική. Άρα, αυτόματα βλέπω αυτά τα ζητήματα από το πρίσμα της γεωπολιτικής. Εδώ λοιπόν οι εξισλαμισμοί ήταν ένα πετυχημένο λίγο εξόδωρο εργαλείο για την ενίσχυση των πυλώνων της κρατικής ισχύρωσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, διότι με τους εξισλαμισμούς η Οθωμανική Αυτοκρατορία ενίσχυε την αμυνά της, αποκτώντας νέους τρόπους, ενίσχυε την οικονομία της, με τα μυαλά που έφερνε κοντά, την πολιτική τη υπόσταση και βέβαια εξάπλωνε και την πολιτισμική επιρροή τη, διότι η θρησκεία οπωσδήποτε είναι ένα βασικό στοιχείο του πολιτισμού. Επίσης, ενισχυόμενη η αυτοκρατορία με τους εξισλαμισμούς, αποστερούσε από τους άλλους λαούς με το πεδομάζωμα και με άλλους τρόπους πολύτιμους ανθρώπινους πόρους. Οπότε έτσι οι αντίπαλες, οι δυνητικά αντίπαλες δυνάμεις ομοιώνονται. Βέβαια, όλο αυτό το πράγμα δεν είναι μόνο θετικό, έχει και την αρνητική του πλευρά. Έτσι, ο καταναγκασμός, διότι οτιδήποτε ο Ισλαμισμός, ακόμα και όταν γινόταν με το δέλεα κάποιων προνομίων ή κάποιων φορολογικών εκτόσεων κλπ. Ή κοινωνικής ανέλυξης, όπως υπόθηκε νωρίτερα στο συνέδριο, ο καταναγκασμός λοιπόν δεν έχει βγει. Διότι λειτουργεί ισορροπικά και αυτό το είδαμε μέσα στην ιστορία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, παρότι προσπαθούσε και με τους εξισλαμισμούς να μιλήσει ισχύ από το περιβάλλον της, από το ανθρώπινο περιβάλλον, τελικά δεν τα κατάφερε και διαλύθηκε και για αυτό ο καταναγκασμός, δημιουργεί μια αντίδραση και οι άνθρωποι θέλουν την ελευθερία τους έτσι, και την εξαρτησία τους. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Το ένα είναι ότι ο ελληνισμός τελικά δεν έχασε μέσα από αυτό, διότι έσπηρε τα δικά του τους χώρους, όχι μόνο σε άλλες γεωγραφικές περιοχές μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πέρα από αυτής, αλλά και σε χώρους πνευματικούς, θρησκευτικούς ενδοκειμένου. Άρα, ο ελληνισμός είναι μεν σήμερα η επιστημική μας συνείδηση ταυτίζεται με την Ορθοδοξία, όμως φαίνεται από όσα προηγήθηκαν στο συνέδριο μας ότι έχει διεισδύσει όχι θελημένα, έστω και δια της βίας, έχει διεισδύσει και σε άλλους πνευματικούς χώρους. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ήπιας ισχύως και θα πρέπει να μελετηθεί κι άλλο και θα πρέπει να αξιοποιηθεί. Ήδη, θυμίζω ότι η Ελλάδα θεωρείται από τις πιο ισχυρές χώρες από την πλευρά της ήπιας ισχύως στον κόσμο
Και αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει εξοπλιστεί. Πρέπει να πω όμως, και κλείνω αυτό, ότι και με αυτό το συνέδριο και με άλλες δράσεις και με την καλή διάθεση του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλων Υπουργείων και ειδικά της ελληνικής πολιτείας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αρχίζει να γίνεται μια συζήτηση και να μελετώνται αυτά τα ζητήματα. Και άρα το επόμενο βήμα, πρώτα Θεός, θα είναι η αξιοποίηση αυτών των στοιχείων, όπως το είπε και ο Υπουργός, ο κ. Καθημιώτης, για να δημιουργηθούν πολιτικές, ώστε η χώρα να συνεχίσει να ενισχύεται, προκειμένου να είναι πιο ασφαλής και πιο σταθερή μέσα σε ένα περιβάλλον που, όπως ξέρουμε, είναι το καταφόρ της. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για την ώρα και περιμένω τη δεύτερη. Ευχαριστώ πολύ σας. Ευχαριστώ. Να μιλήσω σε αυτό το θέμα. Και σε αυτό και σε διάφορα. Δεν σας άκουσα. Ναι, επειδή δεν είχα πολύ καλή ακουστική. Ναι, δεν ξέρω, ο κύριος Υπουργός έχει αποχωρήσει. Ήθελα να του πω κάτι, αν έχει αποχωρήσει ή αν δεν έχει αποχωρήσει, εγώ θα τα πω για το τι, κατά την άποψή μου, από την επιτόπια έρευνα που έχουμε κάνει στην περιοχή αυτή, θα μπορούσε και η ελληνική πολιτεία να κάνει, γιατί έχει τις δυνατότητες να κάνει. Αυτό ήθελα να πω στο δεύτερο γύρο της δικής μου παρέμβασης. Θα μπορούσα να μιλήσω πάρα πολλές ώρες. Δεν είναι, φαντάζομαι, αυτός ο σκοπός μου, ούτε εσείς να μ' ακούτε με ένα ώρες να μιλάω. Γιατί είναι τόσες πολλές οι εμπειρίες και τα βιώματα και οι εικόνες από την περιοχή αυτή, που θα χρειαζόταν πραγματικά μια πολύ μεγαλύτερη συζήτηση και προσπαθώ να τα πω τώρα όσο μπορώ πιο κωδικοποιημένα. Σήμερα, λοιπόν, υπάρχει μια ανάγκη η ελληνική πολιτεία να έχει μια παρουσία στο πλαίσιο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ένα κράτος που είναι συνδεμένο μαζί της, η Τουρκία προκειμένου, η οποία είναι σε ενταξιακές διαπραγματεύσεις εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Άρα υπάρχουν κλειδιά πολιτικά από την Ευρώπη και από την Ελλάδα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για την παρουσία της Ελλάδος ως επίσημης χώρας, ας πούμε, στην Τραπεζούντα, μια που είναι το θέμα το οποίο κυρίως εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Η ύπαρξη ενός προξενείου στην Τραπεζούντα, ελληνικού προξενείου, που υπήρχε την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Ελλάδα είχε προξενείο στην Τραπεζούντα. Υπάρχει σχετική φωτογραφία από την πλατεία του Μεϊντανίου, την κεντρική πλατεία δηλαδή της Τραπεζούντας, με την ελληνική σημαία δίπλα στο ταχυδρομείο, όπου φαίνεται ότι ακριβώς λειτουργούσε το προξενείο. Αναρωτιέται κανείς πώς είναι εδώ να λειτουργούσε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ένα ελληνικό προξενείο και να μην μπορεί τώρα, με πολύ συγκεκριμένα επιχειρήματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τα μνημεία, έχει να κάνει με την γέννη παρουσία του ελληνισμού 3.000 χρόνια εκεί, αλλά και τα πάρα πολλά γκρουπ, εγώ θα χρησιμοποιήσω τη λέξη τουρίστες, ούτε μουσαφίρδες, τα πάρα πολλά γκρουπ των Ελλήνων προσκυνητών που έρχονται, αλλά και πάρα πολλοί οι οποίοι διέρχονται μέσω Τραπεζούντας και Πατούμη για τη Γεωργία, πόντι δηλαδή που ζουν στη Γεωργία και χρησιμοποιούν πολλές φορές τον οδικό τρόπο μετάβασης διατρέχοντας όλη την βόρεια ακτή. Άρα λοιπόν υπάρχουν και ζητήματα διαδικαστικά για να φανταστείτε ότι αν εγώ πάω στην Τραπεζούντα και ο συμβείο του οτιδήποτε πρέπει να πάω στην Κωνσταντινούπολη, στην Άγκυρα, γιατί δεν υπάρχει προξενείο εκεί, αν έχω οποιοδήποτε θέμα, χάσω το διαβατήριο μου κάτι. Υπάρχουν ζητήματα με τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν ενδεχομένως να αυτοπροσδιοριστούν
Εκεί μπαίνει ένα ζήτημα, τι γίνεται, η ελληνική πολιτεία μπορεί να έχει κάποια θέση, διότι βλέπουμε πάρα πολύ καλά σε αντίστοιχη περίπτωση, που εγώ δεν τα αντιστοιχίζω γιατί είναι εντελώς ξεχωριστά, αλλά το κάνει η Τουρκία όμως, το τι γίνεται ας πούμε στη Ξάνθη και στην Κομοτηνή, όπου η Τουρκία εκμεταλλεύεται με το δικό της τρόπο πρόνοιες συνθήκες, η οποία δεν είναι έτσι, αλλά το κάνει σε πολίτες Έλληνες, κυρίως Πομάκους. Αναρωτιέμαι λοιπόν γιατί δεν μπορεί η ελληνική πολιτεία να αγκαλιάσει με τον τρόπο της νέα παιδιά στην τραπεζούντα, να τους φέρει τη δυνατότητα να σπουδάσουν εδώ, να πάρουν ελληνική παιδεία και όποιος επιθυμεί μετά από εκεί και πέρα να ξαναγυρίσει στην προηγούμενη θρησκεία των προγόνων του. Ξέρω πάρα πολλές οικογένειες που το θέλουν αυτό, αλλά δεν έχουν καμία, όχι απλά διαβεβαίωση, δεν έχουν καμία αγγίση από κανέναν ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί και να μην έχει πρόβλημα κανείς στην οικογένεια. Γνωρίζω, ας πούμε, δεν θα πω φυσικά ονόματα, συγχωρέθηκε αυτός ο συγκεκριμένος φίλος, που όλα τα παιδιά τα έβαλε και μάλιστα τα μισά αρχαία ελληνικά και τα άλλα χριστιανικά ορθόδοξα ονόματα, και το ρώτησα γιατί το κάνεις αυτό, και μου είπε, μα είναι η καταγωγή μας, είναι η ταυτότητά μας, και ήθελα τα παιδιά μου να έχουν μια τελευταία διαθήκη από μένα, όπως και έτσι έγινε, έφυγε από τη ζωή πρόσφατα και έμειναν τα ονόματα στα παιδιά αυτά. Άρα λοιπόν, προξενείωσε τραπεζούντα ελληνικό, προσέγγισε αυτόν τον ανθρώπο, δεν αντιλαμβάνομαι τα φοβικά σύνδρομα, καθόλου ειλικρινά, και δεν πιστεύω ότι με αφορούν τα φοβικά σύνδρομα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην τραπεζούντα. Όλα τα κύρια μνημεία της τραπεζούντας, τα οποία διαφημίζει η Τουρκία, είναι ελληνικά. Ελληνικά, όπως το λέω. Και βεβαίως έχει το δικαίωμα η Ελλάδα και την υποχρέωση, θα λέγα εγώ, να έχει κυρίαρχο ρόλο στην αποκατάσταση της Μονής της Οσκεπάστου, στην Παναγία του Χρυσοκέφαλου, στα Βυζαντινά τείχη του Ιστιανού, τα οποία τα περιγράφει ο Βυσσαρίων, και μια που είσαι στη Βενετία. Είναι ένα θέμα ο Βυσσαρίων, ο τραπεζούντος, ο καρδινάλιος λοιπόν. Γιατί η τραπεζούντα δεν γνωρίζει τον διαμορφωτή της σύγχρονης αναγέννησης στην Ευρώπη, που είναι τραπεζουντιακής καταγωγής? Είναι πάρα πολλά ζητήματα τα οποία η Ελλάδα μπορεί να έχει πραγματικά μια παρουσία στην τραπεζούντα, γιατί κατά την άποψή μου είναι μια περιοχή η οποία έχει όλα εκείνα τα στοιχεία από το παρελθόν, από τα μνημεία και τους ανθρώπους, που της δίνουν τη δυνατότητα όχι να παρέμβει υπό την έννοια άκομψα, αλλά να ζητήσει να έχει παρουσία στην περιοχή, όπως, θα σου πω ένα παράδειγμα, στο χωριό Σήμαντρα Χαλκιδικής, το οποίο τώρα καταιγείται από μικρασιάτες πρόσφυγες, έκανα ρεπορτάζ εγώ πριν από λίγους μήνες, σε έργα που έγιναν για το κοινωνικό γυμναστήριο, βρέθηκε ένα παλιό Οθωμανικό νεκροταφείο, Οθωμανικό νεκροταφείο. Πήγαν αμέσως Έλληνες αρχαιολόγοι, έκαναν ακριβώς αυτό που ορίζει η επιστήμη, για να μην υπάρξει κανένα θέμα με τις πλάκες και τα οστά του νεκροταφείου. Υπήρξαν δεκάδες καταγγελίες από την τουρκική πλευρά, η οποία φυσικά διαστρέβλωσε τα γεγονότα, ενώ η Ελλάδα έκανε τα πάντα για να διασώσει το Οθωμανικό νεκροταφείο, η Τουρκία το παρουσίασε ως βεβήλωση. Γιατί λοιπόν η Τουρκία παρεμβαίνει στα σήματα Χαλκιδικής και δεν μπορεί να παρέμβει η Ελλάδα στη Μονή Θεοσκεπάσου στην τραπεζούντα, δεν μπορεί να παρέμβει η Ελλάδα στην Παναγία Χρυσοκέφαλου στην τραπεζούντα, στην Αγία Σοφία τραπεζούντα, στον Άγιο Ευγένιο επίσης στην τραπεζούντα και σε τόσα άλλα αγιάσματα και σεβάσματα που άφησε εκεί εδώ και χιλιάδες χρόνια ο Δήμος, γιατί δεν μπορεί να παρέμβει η Ελλάδα και αυτό το πράγμα λειτουργεί κάτω από ένα φοβικό σύνδρομο ότι δεν πρέπει να τους ενοχλήσουμε. Την ίδια στιγμή που η Τουρκία παρεμβαίνει εντός εδώ, στον εσωτερικό χώρο, με έναν τρόπο θα έλεγα ανίκιο και πέρα από κάθε συνθήκη και πέρα από κάθε σύμβαση. Αυτό θα ήθελα να πω στη δεύτερη και τελευταία παρέμβασή μου, είναι ότι η χώρα μας θα πρέπει με τις αρμόδιες αρχές και με την συνεργασία επιστημόνων, όχι μου, εγώ είμαι δημοσιογράφος, απλά έκανα την έρευνά μου, επιστημόνων σοβαρών που έχουν και καταγωγή από τον πόντο ενδεχομένως, να δει πώς θα μπορεί μέσω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει και αυτό το μεγάλο εργαλείο, να θέσει τα θέματα και αυτή κάτω από ένα ελληνικό πρίσμα. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε ενδεχομένως να δώσουμε ασφάλεια και χέγγια σε παιδιά που γνωρίζω προσωπικά που θέλουν να επανέλθουν και στην προηγούμενη θρησκεία, αλλά και μέσω της θρησκείας στην προηγούμενη καταγωγή, και φοβούνται ή δεν έχουν κάποια ασφαλιστική δικλίδα για να το κάνουν. Ξέρω ένα παιδάκι το οποίο αυτή τη στιγμή έχει γίνει και ιερέας, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα. Ξέρω την καταγωγή του, την διαδρομή του, από ποιο χωριό έφυγε κτλ. Είχε την ψυχική δύναμη και το έκανε. Τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα? Μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω?
Αυτό είναι το ερώτημά μου που θέτω. Μάλλον ο κύριος Υπουργός δεν είναι μαζί μας ή θα ήθελα να τα ακούσει. Ελπίζω να τα ακούσει μετά στα συμπεράσματα ή στα όσα έχουν καταγραφεί. Και σας ευχαριστώ και πάλι για τη δυνατότητα που μου δώσατε να παρέμβω στους συνεδριούς σας. Δεν ξέρουμε οι άνθρωποι να φύγουν από την Ελλάδα στην Ελλάδα, όπου πιστεύουν στην Ελλάδα, το οποίο έχει έτσι πολλή εξεργασία για να μπορούν να δουν την πόση. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Πολύ καλά ακούγεστε, κυρία Χριστοδούλου. Με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, απλά επειδή δεν έχουμε καλό ήχο από τη Στρογγυλή Τράπεζα, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω αν διακόπτω από κάτι. Απλά, αν θέλετε να καταγραφεί μαζί με αυτές τις πολύ σημαντικές παρατηρήσεις του κ. Γεωργιάδη, εγώ θα μπορούσα να προτείνω και το εξής. Γνωρίζουμε ότι λόγω της... Ναι, συγγνώμη. Την είσοδο, το να αρχίσει κάποιος να σκέφτεται. Επίσης, θα ήθελα να μείνουμε σε δύο σημεία που αξίζει να δούμε και να αναρωτηθεί ακόμα και σήμερα ο κάθε ένας από εμάς. Έχουμε μια ισχυρή Οθωμανική αυτοκρατορία. Όταν κάποιος κατέχει την εξουσία, γοητεύει, επιβάλλεται και τα λοιπά, όλες οι επιπτώσεις και στην ψυχολογία των ειδικών, αλλά και στην διακυβέρνηση. Άρα, μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το Ισλάμ πέρασε την ιδεολογία ότι ο Θεός ενδεχομένως μήπως κατέληξε τους χριστιανούς και τώρα είναι και ισχύει το Ισλάμ, ο ένας Θεός. Αυτό πάλι έχει στις μέρες μας κάποια ερίσματα. Τελικά, ο Θεός σχετίζεται με την κρατική εξουσία. Είναι όλες οι αυτοκρατορίες ή διακυβερνήσεις ελαίου Θεού. Έστω και μία αυτοκρατορία που κυριάρχησε τουλάχιστον για 4 αιώνες όπως τη γνωρίζουμε, αλλά με ένα παρελθόν, ένα-δύο αιώνες πριν και τώρα με μία άλλη γνωστή αυτή αυτοκρατορία πέρασε σε ένα κοσμικό κράτος. Ίσως και σήμερα θα πρέπει πολλούς να αναρωτηθούν μέσα τους
κατά πόσο σχετίζεται η αντίληψη του ερυθρεού με την πολιτική εξουσία και κατά πόσο αυτή η γοητεία της εξουσίας επηρεάζει τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και την πίστη στον Θεό. Επίσης, κάτι άλλο που επίσης αξίζει να σημειώσουμε είναι πώς αντέδρασαν οι χριστιανοί, όπως καλύφθηκαν από τις σημερινές εισηγήσεις, οι οποίες ήταν πάρα πολύ σημαντικές και διαφορετικές, πώς αντέδρασε η Εκκλησία αλλά και οι χριστιανοί με τα αγιολογικά κείμενα, τα αποκαλυπτικά κείμενα, τις απολογητικές γραμματείες και τις αντιισλαμικές πραγματείες και οπωσδήποτε και με τους νεομάρτυρες και τη γραμματεία που αναπτύχθηκε γύρω από αυτό. Άρα λοιπόν η Εκκλησία σαν σώμα γενικότερα με κάποιο τρόπο έδωσε απαντήσεις, μίλησε στους ανθρώπους. Μπορεί να μην ήταν και τόσο ενδεχομένως συντεταγμένα, αλλά μέσα από το σώμα της Εκκλησίας, οι Ιεραπόστολοι, οι Ήλπες, οι Ιερείς και τα λοιπά, Μητροπολίτες, Πατριάρχες, έδωσαν το στίγμα σε αυτό το γεγονός. Κατά συνέπεια, αξίζει επίσης να αναγνωριστεί, κατά την άποψή μου, περαιτέρω πως στο μέλλον, αυτό πως η Εκκλησία σαν σώμα αντιμετώπισε αυτό το γεγονός. Άρα η Εκκλησιαστική Γραμματεία έχει να δώσει πολλά προς αυτή την κατεύθυνση και πώς κατανοήθηκαν αυτά και μετά και πώς λειτουργούν μέχρι σήμερα και πώς μπορούμε να κατανοήσουμε και να πάρουμε διδάγματα από εκείνη την εποχή για το σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτυχε προημερών να βρεθούν δύο νέοι στο περιβάλλον της Γραμματείας, που ένας από αυτούς είναι ένας εξαιρετικός νέος, ο οποίος μέχρι πρώτη μου στην Περιοχή της Αλεξανδρίας και τώρα είναι στο επιτελείο της Γραμματείας, είχε να δουλέψει για λίγο καιρό εκεί, είναι στο επιτελείο δηλαδή του Διευθυντικού Αναγκαίου του Σουδάκη, και ο άλλος ήταν ένας επισκέπτης, ένα παιδί, το οποίο τώρα είναι 40 χρονών, έχει σπουδάσει, έχει σπουδάσει διεθνείς σχέσεις, μάλιστα κάποτε έκανε το συνολικό του κόσμο εταιρικών πρακτική του, όταν ήταν ακόμα νέος. Συναντηθήκαν ίσως επισκέπτες. Συναντηθήκανε στη γραμματεία αποδείγμα ελληνισμού. Αυτός τώρα εργάζεται ως διπλωμάτης για το Υπουργείο Εξωτερικών του Καναδά. Αναγνωριστήκαν από τα προγράμματα φιλοξενίας όπου ήταν μαζί πριν 25 χρόνια. Αυτό είναι ειδικό για να σα δώσω ένα καλό διευθύντα από βάθος αυτού του προγραμμάτου και γιατί είναι πολύ σημαντικό μετά το πέρας της πανδημίας να συνεχιστούν, είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστούν, διότι αυτά είναι πάρα πολλά σποράκια, είναι χιλιάδες σποράκια. Κάθε ένα από αυτά τα σποράκια μπορεί να βγάλει δέντρα μεγάλα. Και νομίζω ότι γενικά η τακτική που έχει ακολουθήσει η πολιτεία να δουλεύει με τις μικρές ηλικίες εδώ και δεκαετίες, είναι κάτι που φέρνει καρπό. Μπορώ όσον αφορά τα παιδιά που άκουσα τώρα από τον πατέρα Αρίστακο, μερικές φορές έγινε διοργανώθηκε ένα διαγωνισμό ή ένα παιδιά στο σχολείο κτλ. Από την οικονομική ολυμπιάδα, η συμμετοχή τη απόδειξη των απόδειμων Ελλήνων νέων στην οικονομική ολυμπιάδα, πατέρα στην οικονομική ολυμπιάδα. Ήταν ένα τρόπο να πούμε λιγάκι πάλι στα παιδιά τη διασπορά. Ξέρετε τη διακριτική μα σχολή από την Αλβανία. Είναι ένα σχολείο από την Αλβανία. Νομίζω όσον αφορά την προσφορά τη Εκκλησία, νομίζω ότι το παράδειγμα του
του Αναστάσιου στην Αλβανία μιλάει από μόνο του, δεν χρειάζεται να πει περισσότερα. Και νομίζω ότι ο χώρος της Εκκλησίας γενικά στον χώρο της νεολαίας της Διασποράς αρνεί και άλλο έχει να διδάξει τη συλλογική άθληση αυτή. Μπορεί να προσθέσετε για γύρω στου 15.000 ανθρώπου τη τρίτη ηλικία σε προγράμματα ειδικά τη τρίτη ηλικία. Υπήρξε κάπου το 95, κάπου εκεί μια γιαγιά η οποία ήρθε από τη Νέα Ζηλανδία. Σκέφτηκε να λάβει το πρόγραμμα τρίτη ηλικία και χρησιμοποιεί ένα τσιμπάνα να κάτσει ένα μισθό από εδώ. Και αυτό που και πριν με την κυβέρνηση του αυτό ήθελα να πω ότι αυτό το συνέδριο μπορεί να φωτίσει αυτό που έγινε στον ευρύτερο μεσογειακό χώρο τότε και να μας δώσει τη δυνατότητα, καταλαβαίνοντας περισσότερα, να δουλέψουμε περισσότερο στο πεδίο. Και πάντα νομίζω ότι η συμμετοχή του ελληνισμού στο πεδίο είναι πάντα προς όφελος της ειρήνης, γιατί αυτός είναι ο πολιτισμός μας. Όσο πιο έντονα βρούμε οι Έλληνες στο πεδίο, τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες να υπάρξει ειρήνη για όλους. Και ο δεύτερος ήθελα, συνεχίζοντας και συνεχίζοντας και το πρώτο πρόβλημα, να τονίσω ότι το Ισλάμ δεν είναι μόνο μια θρησκεία, έτσι, είναι και πολιτικό σύστημα ταυτόχρονα. Λοιπόν, διότι πέραν το ότι εκφράζεται συνήθως μια ταυτότητα στην κορυφή της εξουσίας, του θρησκευτικού και του πολιτικού ηγέτη, έχει μέσα και κανονιστικά στοιχεία και με δίκαιο κτλ. Δηλαδή έχει στοιχεία κυβέρνησης παράλληλα με τα πνευματικά στοιχεία. Άρα θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως τέτοιο και όχι μόνο θρησκευτικά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι και η απάντηση του χριστιανικού κόσμου στην πίεση που δημιουργεί το Ισλάμ θα πρέπει επίσης να είναι συνολική. Δεν βλέπω μέχρι τώρα τουλάχιστον στον ελληνικό χώρο έναν συντονισμό κινήσεων μεταξύ των κυβερνητικών δυνατοτήτων, μεταξύ της Εκκλησίας ή άλλων κοινωνικών φορέων, μη κρατικών φορέων. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη έλλειψη και εκεί πρέπει να επιδοθούν και οι προσπάθειες που ήδη βλέπουν ότι γίνονται. Καλό, πολύ καλό το παράδειγμα που ανέφερε ο κύριος Νομικός του Αντιβλήματος. Άρα, εδώ πέρα δεν θα πρέπει να δούμε την όλη υπόθεση ως μια ελληνοτουρκική, ένα ελληνοτουρκικό ζήτημα, παίρνοντας τώρα αφορμή από αυτά που είπε πριν ο φίλος ο κύριος Γεωργιάδης. Προφανώς θα ήταν ωραίο να έχουμε ένα προξενείο στην Λαπεζούτα και αλλού, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί είναι ένα προσπαθαντικό μέτρο. Θα πρέπει να δούμε λίγο συνολικά πώς μπορεί η Ορθοδοξία, καταρχήν γιατί αυτή μας ενδιαφέρει περισσότερο, και ο ελληνισμός να αντισταθεί στις πιέσεις που υφίστανται και οι οποίες είναι πολύ δυνατές. Θυμίζω ότι η πίεση προσυλλητιστική από το Ισλάμ είδαμε πάρα πολύ πρόσφατα με την υπόθεση του Ισλαμικού κράτους. Από το πουθενά μια τρομοκρατική οργάνωση κατέλαβε έδαφος, προσπάθησε να αποκτήσει κρατική υπόσταση και προσυλλήτησε ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη, για να μην πω σε όλο τον κόσμο, μέσω της τεχνολογίας, μέσω της παραπληροφόρησης, μέσω μηνυμάτων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κατόρθωσε να φέρει ανθρώπους στη Μέση Ανατολή για να πολεμήσουν και να μην αναπτύσσουν και δεν ξέρω εγώ τι. Άρα, μορφές εξισλαμισμού βιώνουμε μέχρι και σήμερα και άρα θα πρέπει να υπάρξει ένα συντονισμός όλων των δυνάμεων που θα πρέπει να αντισταθούν απέναντι σε αυτό. Το να λέει ο χριστιανικός κόσμος με την δική του ηθική ότι για μας οι προσυλλητισμοί έχουν τελειώσει είναι ένα θέμα. Το να υπάρξει ένα όριο
απέναντι στους άλλους που δεν σκέφτεται έτσι, είναι ένα άλλο ζήτημα. Άρα, για να κλείσω, νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα που πρέπει να εκκινήσει συζήτηση όπως η συζήτηση που έγινε στο συνέδριο αυτό και να υπάρξει ένα συντονισμό όλων των δυνάμεων προκειμένου να συντηρηθεί η ελευθερία, η ανεξαρτησία και η ειρήνη στον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα έχουμε το χρόνο για ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Παρακαλώ να είμαστε σύντομοι. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να προσθέσω κάτι που είναι πολύ, νομίζω ότι είναι πολύ αποδοτικό. Έτσι νομίζω, τέλος πάντων, δείχνει ότι είναι αποδοτικό, δεν ξέρω κατά πόσο, σε αυτά που είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, θα μπορούσε η ελληνική πολιτεία να ενισχύσει την δημιουργία συλλόγων. Γιατί γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα ζούμε σε μια, είμαστε ένας λαός κοινοτήτων από πάντοτε, από αρχαιοτάτων χρόνων, ας πούμε. Οπότε θα μπορούσε να γίνει μια καλή έτσι διοργάνωση, μια γενικότερη μια πλατφόρμα δημιουργίας και ενίσχυσης αυτών των συλλόγων και ανταλλαγής μεταξύ τους και δραστηριοτήτων και τα λοιπά και με την Ελλάδα. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να... Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συμμετέχει η βάση, ο πληθυσμός, το κάθε χωριό. Αυτό μας ενδιαφέρει. Οπότε... Μέσα από αυτό, μέσα από αυτούς τους συλλόγους που θα μπορούσαν να είναι είτε πολιτιστικοί, είτε εκπαιδευτικοί, είτε... να μην πάμε μακριά, ας πάρουμε τι γίνεται στην Κομωτινή με την Τουρκία, έτσι, και με τους συλλόγους που έχει δημιουργήσει η Τουρκία στην Κομωτινή. Μια αντιγραφή από εκεί, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ... Είναι κάτι πολύ απλό που μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ. Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές του συνεδρίου, γιατί σας μιλάω ειλικρινά, φεύγω πιο πλούσιος. Και ιδίως η εισήγηση, οι προηγουμένες εισηγήσεις που προηγήθηκαν από ειδικούς επιστήμονες πάνω σε αυτά τα θέματα. Εγώ θέλω να καταθέσω την εμπειρία μου, τον οβολό μου. Ποιο είναι, πώς μπορούμε να αντλήσουμε δυνάμεις, από πού, στο δικό μας παρελθόν. Τι σημαίνει αυτό, η πολιτισμική διπλωματία. Και τι θέλω να πω, αυτό που ανέφερε ο Βλάσιος Φιδάς, χαρακτηρίζοντας το έργο του Μεγάλου Φωτίου. Όταν ανέβηκε ο Φώτιος στο πατριαρχικό θρόνο, τα σύνορα της εξωτερικής Ιεραποστολής τα αποτελούσαν ο ποταμός Δούναβης, η Μακεδονία, η Θράκη και η Μαύρη Θάλασσα, ο Εύξηνος Πόντος. Και όταν εκθρονίστηκε, θα έφτασε μέχρι την κεντρική Ευρώπη με το έργο των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου και ο χριστιανισμό των Ρώσων έφτασε μέχρι το Βόρειο Πόλο όταν εκθρονίστηκε. Και θέλω να καταλήξω ότι αυτός ήταν που έστειλε τον Κύριλλο και Μεθόδιο, τον Κύριλλο, να κάνει διάλογο με τους Σαρακινούς, να κάνει διάλογο με τους Χάζαρους οι οποίοι είχαν σπαστεί τον Ιουδαϊσμό. Και αυτός ήταν που τους έστειλε και στη Δυτική Ευρώπη. Αυτό τι σημαίνει. Όταν έφτασαν οι Ρώσοι με τα καΐκια τους, με τις βάρκες τους έξω από την Κωνσταντινούπολη, ανανέωσε τον θύλακα που είχε με τους Χάζαρους, τις σχέσεις και τις επαφές. Σήμερα αυτό που προέχει και από τα πανεπιστήμια και από τους δημόσιους φορείς να ετοιμαστούν στελέχη εξειδικευμένα. Εδώ βλέπουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο. Πάτε σαν καθηγητής θεολογικής, επειδή και εγώ ήμουν υπότροφος της Ελλαδικής Εκκλησίας, έφαγα ψωμία, ας πούμε έτσι. Σε σπουδάζουνε, επιστρέφεις και κανείς δεν σε ψάχνει.
να γυρίσεις λίγο κάτι από αυτό που πήρες. Θέλω να πω συγχαίρω την όλη μέση. Είναι οι βάσεις αυτές σήμερα. Ο πολιτισμικός διάλογος πρέπει να προηγηθεί πριν έρθει ο πολιτικός. Αυτό σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς θέλω να σημειώσω ότι ακριβώς αυτό κάνουμε τώρα. Κάνουμε πολιτισμική διπλωματία. Διότι τα συμπεράσματα του συνεδρίου, όπως και οι εισηγήσεις κτλ., μένουν στο διαδίκτυο, μένουν σε κάποια κείμενα τα οποία θα μελετηθούν από όλο τον κόσμο πια. Λοιπόν, άρα τα μηνύματα που εκτέκονται εδώ, η ερμηνεία της ιστορίας, όπως γίνεται με επιστημονικό τρόπο από συνέδρια σε αυτό, ακριβώς συντείνουν στην πολιτισμική διπλωματία. To the distinguished panel and also to Father Aristarchos. So the first question is if it's not high time to consider, and I understand this may have already been discussed by the panel. So I was wondering if it's not high time to consider Islamization as one of the most insidious forms of genocide, as it violates the identity of a person, of society, of a group, of a nation, in many layers and most insidious ways. And to Father Aristarchos, considering that 2 days ago it was the Memorial Day of the Pontic Greeks genocide. So I was wondering if. How the Greek Church faces the dilemma of having Pontic Greek communities still in the Pontic area of what is now Turkey, having been forcibly Islamized, and if we can conceive, if not now, maybe in the long term future, any possibility of reverting that Islamization and having these people return to the Mother Church. Thank you for the question. First of all, I think that the big issue is the political situation in this region. So, first of all, we need to see how the state, the government, the specific area is open, it will be open. Individual freedom. This is very important. And the State Department of the United States to support the individual freedom globally. And every year there is the report about the topic. I think that the contemporary government of Turkey. Maybe need to make something local to provide or to support the religious freedom. If there is the political concept and the protection and support of religious freedom, maybe after the church
would work more easy and more fruitful. Μπορείς να πάρεις το... Μπορείς να πάρεις το user. Περίμενε. Στο παρόν διεθνέ επιστημονικό συνέδριο, το φαινόμενο του Ισλαμισμού εξετάστηκε στο πλαίσιο των σχέσεων του επιστημονικού κόσμου με το Ισλάμ. Στην κεντρική ομιλία του συνεδρίου με τίτλο Ιστορία του φαινομένου των εξισλαμισμών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο καθηγητή εκκλησιαστική γραμματολογία του κλίματο κοινωνία του Αριστοτελείου, κ. Φωτεφερνίδη, όρισε με πληρότητα το ιστορικό πλαίσιο του φαινομένου με τι θεολογικέ, πολιτικέ και κοινωνικέ του διαστάσει. Οι εξισλαμισμοί παρουσιάστηκαν ω μια πρακτική που υιοθετήθηκε από την Οθωμανική διοίκηση βαθμιδών σε όλη την υπόδρυα του κράτη. Χρονολογικά, έως την κομική μάχη του Μαρτζικέρ τον 10ο αιώνα, επισημάθηκε το πνεύμα ανεκτικότητος της συνύπαρξης του θεμάτων των μουσουλμάνων στην Ανατολική Βυζαντινή Επικράτεια με βάση την κρατική νομοθεσία από τον ιστορικό κύριο Φρίντερ Λαουίτσεν της Σκόλα Γκράντε του Αγίου Μάρτη. Στη συνέχεια έγινε αναφορά στην ένταση του φαινομένου κατά τους 15 αιώνα και αναδείχθηκε ο πολιτικοπολιτικός χαρακτήρας του Ισλάμ με την επέκταση της Οθωμανικής κυριαρχίας. Σχετικά με την γεωγραφική εξάπλωση του φαινομένου, οι εισηγήσεις ανθέθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα της Οθωμανικής επικράτησης. Ο αναπληρωτής καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Φάλης, κ. Ιωάννης Καρδίτσης, παρουσίασε αναλυτικά τη συμβολή του φαινομένου του Ισλάμ στην κατάκτηση και την εμπέδωση της Οθωμανικής κυριαρχίας του Δυτικού Θράκη από τα τέλη του 14ου αιώνα και εξής. Ο μόνιμος καθηγητής της ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κ. Μιχαηλίτος, μας προσέφερε ένα πανόραμα του εξισλαμισμού στην Ήπειρο και την Αλβανία. Ο διδάκτος Ισλαμικής Ιστορίας και μέλος του Δήμου Αθηθήτα, κ. Αθηνισκάρης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο καθόλου σύστημα των εξισλαμισμών στα Δυτικά Βαλκάνια και στη διάκριση μεταξύ των όρων εξισλαμισμό και διάδοση του Ισλάμ ως τεχνικούς όρους. Ο φιλόλογος και υποψήφια διδάκτορ του Αθηθήτα, κ. Χριστοδούλ, εστίασε στον ρόλο των περιβήσεων στον εξισλαμισμό χριστιανικών πληθυσμών στη Μικρά Ασία με αναφορά στον πόντο και την Καπαδοκία. Διερευνήθηκαν όσον αφορά το φαινόμενο του εξισλαμισμού Α τα αίτια και Β οι τακτικές και οι μεθοδεύσεις. Συγκεκριμένα, διαφημιστική υπήρξη εισήγηση του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Σάιμ των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Κύρου, ο οποίος μίλησε για τον εξισλαμισμό των χριστιανών προς την Αμερική κυριαρχία και για την ακροδόμηση της ιστοριογραφίας της ανεκτικότητας. Ανέλησε τη στρατηγική υπεδομαζόμενος. Καθηγητής ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου της Μάλτας Πολ Σαν Γκαρσία με θέμα τον χριστιανισμό και τις στρατηγικές γάμου τα ασαφή τους όρια στο νησί της Κύπρου εξέτασε τις επιγραμμές ως θρησκευτική τακτική επιβίωσης. Ενδιαφέρουσα αναφορά έγινε στις θεωρούμενες αιρετικές κοινότητες του Μεζίδη και της Πιτζιλπάς από το ιστορικό στο Πανεπιστήμιο του Πότσταμ κυρία Ζενέκ του Τιμάς. Αντίστοιχα, ο ερευνητής διδάκτορ Άξελ Όρλου επισήμανε τις τακτικές ως προς το συμβολισμό και τη χρήση των μνημείων
στο πλαίσιο της καταρτητικής πολιτικής των Οθωμανών, αναφερόμενο στο παράδειγμα της Αγίας Σοφίας του Κωνσταντινού Πόρεως. Στον θρησκευτικό συγκριτισμό ως πλαίσιο της Ισλαμισμού αναφέρθηκαν οι περισσότεροι συγκριτές. Ιδιαίτερες αναλύσεις παρουσιάστηκαν σχετικά με το φαινόμενο των Ισλαμισμών σε σύνδεση με την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα και συνείδηση. Ο κύριος Μητρινέος, δημοσιογράφος του Διπλωματικού Συντάκτης και Πολιτικός Αναλυτής, αναφερόμενος στο φαινόμενο των εξισλαμισμών στον ελλαδικό χώρο του περίοδου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εκκαλέστηκε ιστορικές μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες οι εξισλαμιστές αντιμετωπίστηκαν ως Τούρκοι, ενώ οι ίδιοι ελληνόφωνοι και με ελληνικά ελπίζοντα διατήρησαν στους ομοεθνείς τους την ελληνική τους προέλευση. Παράλληλα, ο κρυπτοχριστιανισμός καταδικεί την διατήρηση της θρησκευτικής ταυτότητας παρά την φαινομενική προστασία. Στην κατάφραση της φαινομενικής του ιστορίας, ο ερευνητής πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων, κ. Κάλλη, με καταγωγή από την ομάδα του Πόντου, καταλήγει στην διαπίστωση ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να ζουν στην περιοχή, δηλαδή στον Πόντο, και μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών. Η εκκρεμιστό διατήρηση της χριστιανικής ταυτότητας, παράλληλα με τη γλώσσα, συνδέθηκε με διατήρηση φωτιστικών στοιχείων, όπως η μουσική και τα έθνη. Ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μισούρ, κ. Νίκος Μιχαηλίδης, αναφέρθηκε στη θεραπευτική περίπτωση των Ελλήνων της Καταζωής. Εκτενείς αναφορές έγιναν για την αντίσταση στον εξισλαμισμό με τη μορφή του μαρτυρίου των νεομαρτύρων, μέσα σε εργαστήρια μαρτυρίων του ελληνικού όρους και όχι μόνο, και με τη συνδρομή προσωπικότητων που συνέβαλαν σε αυτή, όπως ο Νεκτάριος Τέρκος, Κοσμάς Ιτωρός, Σοφιανός Γρηγόριος, σύμφωνα με την ανάλυση του ομόνιμου καθηγητή του Ιωκρίτου, και ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, στην κέρια συμβολή του οποίου, ως αλήθεια εξισλαμιστέων Ορθοδόξων, εστίασε ο καθηγητής Λαβουλουδίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Νικολίδης. Καθηγήτρια της Εθνικής Ιστορίας του Τμήματος Θεολογίας από τη Θήτα, στην εισήγησή της με το θέμα εξισλαμισμού, πολιτική πράξη, προσωπική επιλογή, επεσήμανε, διερεύνησε την έννοια της θρησκευτικής μεταστροφής, ενώ παράλληλα επεσήμανε ότι παραμένει ακόμη ανοιχτό το ζήτημα της δικαίωσης του μαρτυρίου ως προσωπικής επιλογής. Διοικητής αγιολογίας του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Εξωτερικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου, κ. Πασχαλίδης, στην εισήγηση του παρουσίασε με βάση τις σχετικές σπουδές την πορεία των εξισλαμισμών, την έννοια του νομάρτυρα, καθώς και την προβληματική για την προσέλευση στο μαρτύριο των αρνησυχρήστων. Υποφαινόμενο παρουσίασε τη θεμελική θεώρηση του θανάτου ως αντίσταση στην πνευματική ελοτρίωση του εξισλαμισμού. Τέλος, ιδιαίτερη ενότητα αφιερώθηκε στην αντιεξαμική γραμματεία. Καθηγητής εκκλησιαστικής γραμματολογίας του Αριστοτελείου, ο κ. Αγαπατζής, αναφέρθηκε στα επώνυμα και ανώνυμα κείμενα για τον ανασχετικό του ρόλο στου εξισλαμισμού, ενώ η διδάκτωρ κ. Καρδούδη παρουσίασε το έργο του κ. Ρενταπόνου τη επόμενη ω έκφραση τη λογοτεχνική αντίσταση στο φαινόμενο του εξισλαμισμού. Ολοκληρώσαμε με τις διαπιστώσεις που προέκυψαν μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου. Στην συντομία, στην εξέταση των διαφόρων πτυχών του φαινομένου των εξισλαμισμών, συνεισέφεραν οι οπτικές επιστημόνων από διαφορετικές ειδικότητες και εθνικότητες, ιστορικών, ανθρωπολόγων, θεολόγων, πολιτικών επιστημόνων, ιστορολόγων. Δεύτερον, επισημάνθηκε η ανάγκη να εξεταστούν οθωμανικές και ελληνικές σπουδές για την περαιτέρω τεκμηρίωση του φαινομένου. Τρίτον, η ευκαιρότητα της θεματικής του συνεδρίου σε σύνδεση με τη σύγχρονη πραγματικότητα επισημάνθηκε από όλους τους ομιλητές. Εδώ θέλω να συμπληρώσω και ότι είναι ένα συμπέρασμα, μια πτυχή της Ιστορικής Τράπεζας. Τέλος, οι προτάσεις αναφέρουν την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών που θα λαμβάνουν υπόψη πηγές και κείμενα για τη διερεύνηση του φαινομένου και έκθεση των έντυπων αντιϊσλαμικών πραγματικών που διαθέτει το Ινστιτούτο Βενετίας. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη συναδέλφη σα, κυρία Βαρδά και κυρία Άρη, για τα χωρίσματα. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκατε εσεί του συνεδρίου. Καταρχά, ευχαριστώ όλου του συναδέλφου και τι συναδέλφησε που είτε διαζώσει είτε διαδικτυακά συμμετείχαν σε αυτό το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Δεν έχω να πω κάτι, νομίζω ότι υπόθηκε από όλου και είναι επιτυχημένο. Να τονίσω απλά ότι είναι ένα καρπό μια συνεργασία του Ελληνικού Συμβουλίου Βυζαντινών και του Βυζαντινών Συμβουλίων τη Βενετία με το Ινστιτούτο Εξωτερικών Υποθέσεων, το Εργαστήριο Εκκλησία και Πολιτισμό και τη Σχόλα Γκράντε τη Σαν Μάρκο. Πάντοτε κάτω από την αιγίδα τη Γενική Γραμματεία Απόδειξη Ορμισμού και Δημόσια Διπλωματία του Κοινοβουλίου Εξωτερικών που μα στηρίζει σε κάθε μα βήμα και κάθε μα ενέργεια και φυσικά στον Υπουργό του κ. Καθαρινού, ο οποίο πάντοτε γι' αυτό είναι δίπλα μα. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο τη Επιτροπή, ο οποίο είναι πάντοτε μαζί μα, τον συνάδελφο κ. Χρήστο Ραμπατζή, και στηρίζει όλε αυτέ τι εργασίε. Θα πω ότι η επιτυχημένη πραγματικά διεξαγωγή του συνεδρίου θα ήταν πολύ δύσκολη ω αδύνατη χωρί την ενεργό συμμετοχή και δραστηριότητα των παιδιών που έχουμε εδώ, των ήταν το αποτέλεσμα επιτυχημένο. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφες, επειδή έχουμε σκοπό να εκδώσουμε τα πρακτικά. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου να σας στείλουμε, θα σας στείλουμε με email τη φόρμα την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε και θεωρώ ότι αυτό το συνέδριο δεν είναι το τέλος, αλλά είναι μια αρχή για μια ευρύτερη και μεγαλύτερη συνεργασία σε τέτοια επίκαιρα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι στο σημείο αυτό και ίσω τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου. Καλή συνέχεια.